Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, ζώδια και συμβουλές με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Τα ζώδια της ημέρας και όχι μόνο, συμβουλές. Πώς να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας προβλήματα. Πώς να διώξουμε όλη την αρνητική ενέργεια από γύρω μας. Πώς να γίνουμε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και γιατί όχι και πλούσιοι. Πλούσιοι, Βαλεντίνη, τι είναι αυτά που λες, σε ποιον κόσμο ζεις. Με τόσα χρέη, με τόσο αυτό και με τόσο εκείνο. Άμα αρχίσουμε από τώρα να λέμε συνέχεια, αχ χρωστάω, αχ κάνω, αχ εκείνο, αχ το άλλο, θα χρωστάμε συνέχεια. Τι έχουμε πει? Ό,τι φωνάξει το σύμπαν, αυτό σου επιστρέφεται στο πολλαπλάσιο. Άρα, δεν λέμε αυτές τις λέξεις τις κακές, λέμε μόνο ωραία πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Για τα χρέη θα μιλήσουμε και σήμερα. Για τα χρέη μας. Για την κατάσταση αυτήν την άσχημη, την οικονομική που βιώνει η χώρα μας, όλοι εμείς οι Έλληνες δηλαδή, και για το ανύπαρκτο κράτος που μας αφήνει ανυπεράσπιστους και όχι μόνο, αλλά χτυπάει από πάνω. Και εμείς καθόμαστε, σκύβουμε το κεφάλι και ανεχόμαστε πολλά πράγματα. Αδικαιολόγητο για το ελληνικό πνεύμα, αδικαιολόγητο για την ελληνική προσωπικότητα. Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά άραγε? Θα τα δούμε μετά τα ζώδια. Πάμε λοιπόν αγαπημένα μου κριάρια. Σήμερα η επιτυχία θα είναι όλη δική σου. Να περιμένεις διαφόρων ειδών εξελίξεις που αν τις χειριστείς κατάλληλα θα προωθήσεις την καριέρα σου τόσο πολύ. Και μην ξεχνάς ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται αρκετός προγραμματισμός και μεθοδικότητα. Γι' αυτό μην ξεχνιέσαι και μην παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό σου. Στα αισθηματικά, αν είσαι δεσμευμένος κρυός, φρόντισε να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες στη σχέση και να μην κλίνεσαι στον εαυτό σου και πες αυτά που θέλεις να πεις στον σύντροφό σου χωρίς ενδιασμούς και φόβους. Εσείς οι κρυοί που η μοναξιά μονοπολεί τη ζωή σας, μην παρασύρεστε από εφήμερα φλερτ, αλλά διεκδικήστε το άτομο που επιθυμείτε. Στα επαγγελματικά, σήμερα μπορείς να διευθετήσεις εκκρεμότητες που είναι σε στασιμότητα στη δουλειά σου και σε αγχώνουν αρκετά. Καινούργιες συνεργασίες και αλλαγές ευνοούνται αρκεί να είναι σε λογικά επίπεδα. Μην ρισκάρεις τα πάντα για μια ουτοπική ιδέα, όσο δελεαστική και αν σου φαίνεται. Ταύρος. Συγκράτησε σήμερα τη φαντασία σου και η λογική σου θα κάνει το καθήκον της. Άριστες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σου. Φρόντισε την κατάλληλη στιγμή να αρπάξεις τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν. Συγκράτησε την ανυπομονωσία σου και εκμεταλλεύσου τις ήρεμα. Στα αισθηματικά η σχέση πάει πολύ καλά. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και θέματα τα οποία σιγά σιγά λύνονται και αρχίζεις να εισπράττεις αγάπη και κατανόηση από το τέρι σου. Και εσύ που είσαι ακόμα μόνος σου, κοίταξε να αλλάξεις αυτή την κατάσταση από τη ζωή σου και θα βρεις το τέρι σου στο πρόσωπο κάποιου από το επαγγελματικό σου περιβάλλον. Στη δουλειά σήμερα μπορείς να πας πολύ καλά και θα έχεις και πολλές ιδέες που θα σου φέρουν την επιτυχία, γι' αυτό δεν πρέπει να αγχώνεσαι. Πάμε λοιπόν στους διδύμους. Σήμερα η αστάθεια και η ασάφεια θα είναι τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Πρέπει να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και ταυτόχρονα να φυλαχτείς, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιες κρυμμένες παγίδες που δεν τις είχες αντιληφθεί. Στα αισθηματικά,
Σήμερα οι ενοχές που θα σε κυριεύουν στην ερωτική σου σχέση αφορούν την απουσία σου από το σπίτι. Προσπάθησε λοιπόν να βρεις τον απαραίτητο χρόνο, να μιλήσεις με τον σύντροφό σου και μην πέφτεις σε συνεχή λάθη, γιατί στο τέλος θα μείνεις μόνος σου. Και για εσάς τους διδύμους που ο έρωτας δεν φάνηκε ακόμα στη ζωή σας, μην απελπίζεστε και μην κλείνεστε στο καβούκι σας, αλλά στολιστείτε και βγείτε έξω. Στα επαγγελματικά σήμερα χρειάζεται να οργανωθείς λιγάκι περισσότερο, για να μπορέσεις να διατηρήσεις όλα όσα έχεις πετύχει μέχρι τώρα, αλλά και να κυνηγήσεις αυτά που ονειρεύεσαι. Καρκίνος. Σήμερα πρέπει να κινηθείς προς κάθε κατεύθυνση και να μην υποχωρήσεις στις μικροδυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. Ο δυναμισμός σου θα εντυπωσιάσει το περιβάλλον και με την αποφασιστικότητά του σου θα ξεκαθαρίσεις τις υποθέσεις που σε αγχώνουν. Το βράδυ φρόντισε να χαλαρώσεις και να κάνεις ένα μικρό απολογισμό της ημέρας για να νιώσεις καλύτερα ψυχικά. Στα αισθηματικά θα έχεις έντονο ερωτισμό σήμερα και θα περάσεις πολύ καλά με το τέρι σου. Φρόντισε να κάνεις και μια μικρή έκπληξη και να τονώσεις έτσι την ερωτική σας διάθεση. Και εσείς που δεν έχετε βρει ακόμη κάποιο ενδιαφέρον στη ζωή σας, μην κάθεστε καθόλου, γιατί μπορεί να κάνετε μια ενδιαφέρουσα γνωριμία από εκεί που δεν την περιμένετε, έτσι ακριβώς όπως τη θέλετε. Στα επαγγελματικά, απέφυγε να κάνεις συνεργασίες, αλλά ξεκίνα να υλοποιείς κάποια σχέδια που έχεις εδώ και καιρό, γιατί η αναποφασιστικότητα και οι φόβοι δεν σε αφήνουν. Τόλμησε να κάνεις πράξεις στις ιδέες σου και δεν θα χάσεις. Λιοντάρια αγαπημένα. Σήμερα, πρέπει να ζυγίσεις τα υπέρ και τα κατά σε κάποιες εκκρεμείς υποθέσεις που σε απασχολούν και φυσικά θα πρέπει να κινηθείς άμεσα. Φρόντισε οι κινήσεις σου να είναι μετρημένες και μην ανακατεύεσαι σε παρασκηνιακές καταστάσεις που δεν σε αφορούν. Στα αισθηματικά, προσπάθησε να έρθεις πιο κοντά με το τέρι σου, να μιλήσετε για κάποια προβλήματα που μπορεί να περνάει αυτό το διάστημα και έτσι έχετε απομακρυνθεί από τις σχέσεις σας. Και αν ακόμη είσαι ελεύθερο λιοντάρι, η ημέρα είναι καλή για να πας κοντά στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και να του μιλήσεις με ειλικρίνεια για τα συναισθήματά σου. Καιρός είναι να αλλάξεις το τοπίο στην ερωτική σου ζωή. Επαγγελματικά, η δυναμικότητα που θα έχεις στη δουλειά θα είναι μεγάλη και θα μπορέσεις να συζητήσεις με τους ανωτέρους σου αυτά που έχεις στο μυαλό σου και να προωθήσεις έτσι και το αντικείμενό σου. Αν βλέπεις ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα πράγματα, μην οδηγηθείς στα άκρα, αλλά κράτα μια διπλωματική στάση. Παρθένος. Κάποιες απερίσκεπτες κινήσεις που μπορεί να κάνεις σήμερα και ο εκνευρισμός που θα έχεις για κάποιες υποθέσεις, θα πρέπει να αποβληθούν άμεσα και στη θέση τους να πάρουν η υπομονή και ο προγραμματισμός, αλλά και η ψυχραιμία. Φρόντισε να περάσεις το βράδυ με αγαπημένα σου πρόσωπα, ώστε να αποφορτιστείς από το άγχος της ημέρας. Στα αισθηματικά σου, σήμερα μπορείς να περάσεις πολύ καλά με το τέρι σου, αν βγεις έξω από το σπίτι και αφήσεις το σπίτι εκεί, τα προβλήματα και τις κοτούρες της δουλειάς. Απόλαυσε στιγμές ηρεμίας και μην διηλίζεις τον κόνοπα, που λέμε. Αν είσαι ελεύθερος παρθένος, καλό θα είναι να μείνεις μακριά από ό,τι και όσους σε ενοχλούν και σου χαλούν τη διάθεση. Και στα επαγγελματικά, δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα και έτσι μπορείς να αρχίσεις να υλοποιείς τα σχέδιά σου που ήταν σε στασιμότητα. Ζυγός. Σήμερα θα κληθείς να κάνεις κάποιες επιλογές και θα δοκιμαστείς από τις καταστάσεις. Με την εντυμότητα που έχεις και την εξυπνάδα σου, θα τα καταφέρεις να βγεις από το αδιέξοδο και να ηρεμήσεις. Τόλμησε να κάνεις στη ζωή σου αλλαγές που απαιτούνται, για να καλυτερεύσουν οι συνθήκες της. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου και φρόντισε να μιλήσεις για όλα αυτά που σε απασχολούν με δικά σου άτομα. Στα αισθηματικά, θέλεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις με τον σύντροφό σου, ώστε να λύσεις κάποια θέματα που απασχολούν τη σχέση σας και να ξεκαθαρίσεις και την πορεία της. Μην ανέχεσαι πλέον πράγματα και μην κάθεσαι να νιώθεις μόνο ότι σε αδικούν. Κοίτα να επιτεθείς. Έτσι λέγεται. Απλά και ομά. Η ελεύθερη ζυγή. Περιμένετε συναντήσεις, φλερτ και συζητήσεις για το φλέγον θεύμα αυτό της δέσμευσης, το οποίο σας καίει.
επαγγελματικά. Εδώ μπορείς να τακτοποιήσεις κάποιες εκκρεμότητες που έχεις από το παρελθόν. Σχέδια και αλλαγές στην εργασία σου ευνοούνται, αρκεί να έχεις σκεφτεί από πριν τον τρόπο που θα τα προωθήσεις. Σκορπιός. Με πολύ ευχάριστη και δημιουργική ημέρα θα είναι και θα έχεις και πολλές θετικές εξελίξεις που θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να αρπάξεις και τις ευκαιρίες που θα εμφανιστούν και να τις εκμεταλλευτείς. Να θυμάσαι ότι οι δυνατότητες που έχεις είναι πολλές και θα πρέπει κάποια στιγμή να τις αξιοποιήσεις για να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου. Στα αισθηματικά, μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα για κάποιες καταστάσεις πριν ακόμα μιλήσεις με το τέρι σου. Γιατί αν μιλήσεις μαζί του, μπορεί και να αλλάξεις απόψεις και να μπεις και στη θέση του για να τον κατανοήσεις. Και εσύ που δεν έχεις ακόμα τέρι. Σήμερα η νύχτα προμηνύεται ερωτική και παθιασμένη. Γι' αυτό απόλαυσέ την. Στα επαγγελματικά μπορείς να παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες που πρέπει να τις εκμεταλλευτείς ανάλογα για να φτάσεις στο στόχο σου. Θα έχεις βέβαια έντονο άγχος με κάποιες οικονομικές οφειλές που έχεις, αλλά τελικά θα δείτε ότι θα τα καταφέρετε και εκεί. Τοξότης. Σήμερα προσπάθησε να δεις τις καταστάσεις όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις σωστές αποφάσεις. Στηρίξου στις δυνάμεις σου και μη φοβάσαι τίποτε. Αυτά που έχεις θέσει ως στόχο στο μυαλό σου θα τα πετύχεις αρκεί να τολμήσεις να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές. Στα αισθηματικά, η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσεις με τον σύντροφό σου και να λύσετε από κοινού τα προβλήματα της σχέσης σας. Είτε αφορούν οικονομικά θέματα, είτε συναισθηματικά. Και εσύ τοξότη που έχεις ερωτικές μοναξιές, μη στεναχωριέσαι αν αντιμετωπίσεις μια άρνηση από ένα άτομο που δεν σου αρέσει, θα έρθει άλλο ή άλλος ή άλλη στη θέση του. Ξέρεις, αυτά δεν τελειώνουν. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Επαγγελματικά θα μπορείς να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις στη δουλειά σου και θα έχεις και τη στήριξη των συνεργατών σου. Εγώ καιρός. Ήρθε ο καιρός να ασχοληθείς λίγο περισσότερο με τον εαυτό σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή για εσωτερικές αναζητήσεις που θα σου δώσουν τα όπλα για να βγεις από τα διέξοδα που σε ταλαιπωρούν εδώ και καιρό. Η ημέρα αυτή θα σε βοηθήσει να φέρεις εις πέρας ό,τι και αν ξεκινήσεις και οι προσπάθειές σου θα στεφούν με επιτυχία. Εξακολουθώντας έτσι να μπορείς να είσαι νικητής στις μάχες με τη ζωή. Στα αισθηματικά μπορείς να προσφέρεις στο τέρι σου την ευτυχία με έργα και όχι με λόγια. Θα σου παρουσιαστούν αρκετές ευκαιρίες για να του δώσεις αυτά που αναζητάει. Και εσύ που ψάχνεις ακόμη να βρεις τέρι, αντιμετώπισε μερικά πράγματα με άλλο μάτι και θα δεις ότι θα έρθει πολύ γρήγορα στη ζωή σου η νέα γνωριμία που θα σου αλλάξει και τη ζωή. Στα επαγγελματικά, σήμερα ξεκινάς με συζητήσεις και σχέδια και θα μπορέσεις να λύσεις με ήρεμο και εύκολο τρόπο τα προβλήματά σου. Ηρεμία και αυτοσυγκράτηση είναι τα κλειδιά της επιτυχίας για να τα καταφέρεις. Υδροχόους. Σήμερα, μην αφήσεις τους δισταγμούς και τις φοβίες να καθυστερήσουν την εξέλιξή σου. Άσε στην άκρη την νευρικότητα και τον εγωισμό, γιατί μπορεί να απομακρυνθείς από ανθρώπους που σε έχουν στηρίξει και είναι αρκετά χρήσιμοι για σένα. Κινήσουμε εξυπνάδα και τελικά όλα θα εξελιχθούν προς όφελός σου. Στα αισθηματικά, σήμερα θα έχεις συζητήσεις και επαφές με το τέρι σου, τα πράγματα θα πάνε καλά και θα έχεις και θετικά αποτελέσματα σε αυτά που θα συζητήσεις. Όσο για σένα υδροχόη που η μοναξιά μονοπολεί τη ζωή σου, εκμεταλλεύσου τον ελεύθερο χρόνο που έχεις για να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν και μην κολλάς στην ιδέα της μόνιμης δέσμευσης. Στα επαγγελματικά, σήμερα θα καταφέρεις πολλά πράγματα, αρκεί να μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και γίνουν λάθη που μπορεί να σε εκθέσουν. Προστάτεψε με κάθε τρόπο αυτά που έχεις κερδίσει μέχρι τώρα και μην παρασύρεσαι από την αισιοδοξία σου. Τελειώνουμε με ψαράκια. Σήμερα μην αφήσεις να σε επηρεάσει το παρασκήνιο που μπορεί να παρατηρείται γύρω σου. Ουσιαστικά δεν μπορεί να σε βλάψει σε τίποτε.
Μη βιάζεις τις καταστάσεις επιδιώκοντας γρήγορα αποτελέσματα και μην αφήσεις το άγχος να σε καταβάλει. Άσε τα πράγματα να έρθουν από μόνα τους και θα δεις ότι στην πορεία θα δρομολογηθούν όλα με τον καλύτερο τρόπο. Στα αισθηματικά, φρόντισε να προσέχεις σε συζητήσεις που θα κάνεις με τον σύντροφό σου, μπορεί να προκληθούν κάποιες αντιπαραθέσεις, χωρίς να το καταλάβεις. Όσο για εσάς τους ηχθείς, που ακόμα στην ερωτική του ζωή επικρατεί το απόλυτο κενό, η θεά Αφροδίτη θα σας ευνοήσει να κάνετε τη γνωριμία που θέλετε μέσα από το ευρύτερο φιλικό σας περιβάλλον. Και στα επαγγελματικά, στη δουλειά σήμερα πρέπει να προσέχεις σε ό,τι αφορά μελλοντικά θέματα. Καινούργια ξεκινήματα και συνεργασίες ευνοούνται, αρκεί να είσαι συγκροτημένος και να μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Αυτά ήταν τα ζωδιά μας, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου. Και τώρα, για αυτούς που ανοίξαν τους δέκτες τους τώρα, ζώδια και συμβουλές. Με εμένα, ναι, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου, την αγαπημένη σας Βαλεντίνη, και εσείς είστε αγαπημένοι μου όμως. Λοιπόν, χρέη, εφορία, δάνεια, τράπεζες, τέβε, τι όμορφες λέξεις. Καθόλου δεν θέλω να τις λέω. Αναγκάζομαι όμως και πρέπει. Και ξέρετε γιατί. Έβλεπα χθες το βράδυ, που συνήθως δεν το κάνω, αλλά το έκανα, κατά λάθος. Για την ακρίβεια δεν έβλεπα. Δούλευα στον υπολογιστή και ετοίμαζα την εκπομπή τη σημερινή. Και η τηλεόραση έπαιζε μέσα στο σαλόνι και άκουγα τις ειδήσεις. Έτυχε. Συνήθως το αποφεύγω, γιατί οι ειδήσεις είναι γκραν γκινιόλ, θα έλεγα. Άκουσα όμως αναγκαστικά, βαριόμουν και να σηκωθώ γιατί έγραφα στον υπολογιστή. Έλεγε μια κυρία η καημένη. Καλά τα έλεγε, αλλά ποιος την ακούει. Το τέβε. Γιατί το τέβε να είναι τόσο δυσβάσταχτο για τον κόσμο? Για ποιο λόγο δεν κάνουν περισσότερες, πώς το λένε, δόσεις, όπως έκανε η εφορία? Γιατί το τέβε είναι τόσο σκληρό και τόσο απάνθρωπο ταμείο? Το τέβε. Αλλά το ΤΕΒΕ δεν είναι πιο πάνω από την κυβέρνηση. Και πού είναι αυτή η ρημαδοκυβέρνηση η οποία δεν ελέγχει και δεν βοηθάει τους ανθρώπους? Για ποιο λόγο έχουν κλείσει τελείως την ιδιωτική πρωτοβουλία? Γιατί αφήνουν όλες τις επιχειρήσεις τους, βάζουν τη θηλιά στο λαιμό και ο ένας μετά τον άλλον κλείνουν τις επιχειρήσεις τους? Για ποιο λόγο δηλαδή εμείς, όλοι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θέλουμε να το πληρώσουμε αυτά που οφείλουμε στο ΤΕΒΕ? Με 1.000 ευρώ το μήνα όμως, κανένας δεν μπορεί, πιστέψτε με. Γι' αυτό το κάνουν επίτηδες. Γιατί πάντα τη ζήλευαν την Ελλάδα. Πάντα οι βρωμογερμαναράδες τη ζήλευαν την Ελλάδα. Ζήλευαν την ιδιωτική πρωτοβουλία, ζήλευαν την ικανότητα της επιχειρηματικότητας που έχουμε εμείς οι Έλληνες. Και εκεί πάνω χτύπησαν. Κλείσανε όλα τα εργοστάσια που είχαμε, λες και δεν μπορούσαμε εμείς να τα κρατήσουμε, λες και αυτοί είναι πιο άξιοι από εμάς να κρατάνε τα εργοστάσια και εμείς δεν μπορούμε. Χιλιάδες βιοτεχνίες, με ρούχα που βγάζαμε, με πράγματα καλά, και τι κάνουμε? Φέρνουμε τα κινέζικα. Και άμα τα δείτε, ότι μετά από το πρώτο πλυντήρια όλα σκίζονται και όλα ξυλώνονται και όλα είναι κατεστραμμένα. Γιατί? Γιατί όταν έχεις μια επιχείρηση και έρχεται ένα τέβε στον ελεύθερο επαγγελματία και σου λέει ότι θα πληρώνεις 500 το μήνα. Από πού και σου πού 500 το μήνα? Αφού 500 το μήνα σύνταξη δεν θα τον δώσεις. Για ποιο λόγο να σου πληρώνει 500 το μήνα? Εγώ όλη μου τη ζωή πληρώνω ΤΕΒΕ. Έχω κλείσει τα 18 χρόνια. Χρωστάω και 2 χρόνια. Δεν μπορώ. Τι να κάνω? Πήγα να κάνω ρύθμιση και μου λένε τρελά πράγματα. Δώσε το 20% και θα είναι τόσο, συν 1.000 ευρώ η δόση. Από πού? Παλαβή είναι όλοι αυτοί. Πώς θα τα δώσω αυτά? Δεν δίνονται αυτά. Από κανέναν άνθρωπο δεν δίνονται αυτά. Όταν κάθεσαι και βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό, γιατί δεν υπάρχει ένας άχρηστος υπουργός να τους πιάσει και να τους πει όχι, όπως έγινε η εφορία που κάνανε και ο κόσμος πληρώνει? Έκανα και εγώ χρωστό την εφορία, πήγα έκανα τις δόσεις μου, να σχεδόν τελειώνει, 3 δόσεις μου μείνανε. Δίνω, σιγά σιγά δίνω. Ναι, αλλά δίνω 200 ευρώ το μήνα. Μπορώ 200 ευρώ το μήνα. 1.000 ευρώ δεν μπορώ να δώσω. Δεν γίνεται. Δεν θα πεινάσει η οικογένεια, ούτε δεν θα πληρώσω τη ΔΕΗ και θα μου κοπεί το ρεύμα για να πληρώσω ένα ΤΕΒΕ, το οποίο προσωπικά εγώ, αλλά και πολλές χιλιάδες Έλληνες,
δεν το έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ. Ούτε μία φορά στη ζωή μου δεν πήγα σε γιατρό του ΤΕΒΕ. Ούτε μία φορά στη ζωή μου. Και έχω πληρώσει τα κέρατα της κεφαλής μου, έχω πληρώσει εκατομμύρια, γιατί, για το αν κάποτε πάρω σύνταξη. Αν κάποτε, όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα. Και από πάνω σε κυνηγάει να σου πάρει και το σπίτι. Γιατί, με ασφάλισες πουθενά εμένα σε κάτι, μου έδωσες ένα γιατρό, πλήρωσα τόσα χρόνια. Όλα αυτά γιατί τα πλήρωσα. Άντε πληρώνω την εφορία, λες ότι είσαι πολίτης που πρέπει να πληρώνεις τα τάξη, την εφορία. Εντάξει. Το ΤΕΒΕ, τι διάολο δίνει το ΤΕΒΕ. Τι δίνει το ΤΕΒΕ, πες μου εσύ εμένα. Να το χρησιμοποιήσω, εγώ θέλω να έχω το δικό μου το γιατρό, να πάω να δίνω το 50 ευρώ μου, το 30 ευρώ μου, όσο μου παίρνει ο κάθε γιατρός, για να γίνομαι καλά. Δεν θέλω εγώ ιατρική κάλυψη, πώς το λένε. Δεν θέλω, γιατί σώνει και καλά μου επιβάλλουν πράγματα. Και για ποιο λόγο να είναι τόσο μεγάλη η δόση. Και γιατί δεν υπάρχει ένας άχρηστος υπουργός να πει, για σταθείτε ρε παιδιά, τόσος κόσμος φωνάζει εδώ, για λίγο να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει τίποτα. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, ιδιαίτερα εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αφορά το ΤΕΒΕ, δείτε λιγάκι τι συμβαίνει και τι μας κάνουν και στις επόμενες εκλογές να το θυμηθείτε. Αυτούς εδώ πέρα τους αλήτες, μην τους ξαναψηφίσετε. Είναι όλοι αλήτες. Λυπάμαι που το λέω, δεν είναι του χαρακτήρα μου να μιλάω άσχημα, αλλά άκουσα χθες το βράδυ και είμαι πολύ στεναχωρημένη. Άνθρωποι με τα ζαχαροπλαστεία τους, με τις καφετέριές τους, που κάνουν ωραία πράγματα για τους συνανθρώπους τους, τους έχουνε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Να καταργηθεί. Πουθενά δεν υπάρχει ΤΕΒΕ. Πουθενά. Όποιος θέλει να ασφαλιστεί για να πάρει σύνταξη κάποτε στη ζωή του, αν ποτέ, γιατί κανένας δεν προλαβαίνει. Γιατί έτσι που τους κάνανε όλους, παθαίνουν καρκίνο και πεθαίνουνε. Όλοι οι άνθρωποι από τι, από τη στεναχώρια. Από τη στεναχώρια και από τα χρέη. Άσε που τους κάνουν και αυτοκτονούν κιόλα. Και τώρα λέει, πώς λέει, όποιος χρωστάει στο ΤΕΒΕ θα του πάρουν το σπίτι. Από πού και σπου. Μου έδωσες κάτι εσύ ΤΕΒΕ ποτέ. Μου έδωσες κάτι. Από πού και σπου δεν μου πάρεις το σπίτι το οποίο πληρώνω εγώ στην τράπεζα. Αν δεν πληρώσω στην τράπεζα που το πήρα, θα μου το πάρει το σπίτι. Η τράπεζα. Όχι όμως το ΤΕΒΕ. Δηλαδή, ποια είναι η λογική ακριβώς. Εγώ δεν είμαι ούτε οικονομολόγος. Ένας απλός άνθρωπος είμαι. Που παλεύω όλη μου τη ζωή, δουλεύω και παλεύω. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Να είμαι περήφανη Ελληνίδα. Γιατί να είμαι περήφανη Ελληνίδα. Τι έκανε η Ελλάδα για μένα. Θα μου πεις, αχ Βαλεντίνη θυμώνεις. Θυμώνω, φουρκίζομαι και πνίγομαι με την αδικία που επικρατεί. Και καθόμαστε και τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Ειδικά αυτό το άχρηστο ταμείο που λέγεται ΤΕΒΕ. Στο ΙΚΑ είναι υπάλληλοι και σας πληροφορώ πάνε. Βέβαια έτσι όπως το καταντήσανε και το ΙΚΑ. Να μην πω καλύτερα τη λέξη πώς το καταντήσανε, τέλος πάντων. Πάνε υπάλληλοι εκεί. Το ΤΕΒΕ όμως, τι χρειάζεται το ΤΕΒΕ. Σε τίποτα δεν χρειάζεται. Σε απολύτως τίποτα. Όλα αυτά πρέπει όμως όλοι εμείς οι επιχειρηματίες, όλοι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να ενωθούμε σε αυτό το θέμα. Και να το απαιτήσουμε παρακαλώ. Να απαιτήσουμε αυτό το ΤΕΒΕ να εξαφανιστεί. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε. Σύνταξη δεν πρόκειται να πάρουμε, να το ξέρετε. 40 και μετά δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε. Τι θα απογίνουν τα ένσημα, υπάρχει περίπτωση να βγάλεις άκρη με αυτές τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Αφού ξυπνάς και το βράδυ μαγειρεύονται και το πρωί, το βράδυ ισχύει άλλος νόμος και το πρωί που ξυπνάς ισχύει άλλος νόμος. Και έρχεται ξαφνικά και σου λέει: αυτά είναι, άμα θέλεις. Κατά τα άλλα δεν θέλουν δικτατορία. Όχι, βρίζουν τους άλλους, τους δικτάτορες. Αυτή η κυβέρνηση που έχουν, υπάρχει χειρότερη μορφή δικτατορίας από αυτό το πράγμα που κάνουν στον Κοσμάκη τα τελευταία 4 χρόνια. Ντροπή τους και αυτού τους. Ντροπή τους για αυτά όλα που κάνουν. Η χειρότερη δικτατορία που υπάρχει, η παλιά δικτατορία, την οποία ούτε καν την έζησα, η παλιά δικτατορία με αυτά που λένε οι παλιοί, και κάτι δώσανε όμως στον κόσμο. Τη νοσοκομεία, τη σχολεία ακούω, κάτι δρόμους ακούω, κάτι χαρίσαν δάνεια ακούω, ακούω πολλά. Αυτοί εδώ τι κάνανε, εκτός από το να ρουφάν το αίμα του Κοσμάκη. Τι κάνανε ακριβώς. Και όχι μόνο κάναν, ο κόσμος ζει μέσα στο φόβο. Αυτοκτονεί ο κόσμος, αυτοκτονούν χιλιάδες άνθρωποι. Και μιλάνε ακόμα για δικτατορίες και μιλάνε και λένε και βγαίνουν τα ζώα, τα τέρατα και δεν τρέπονται και όλα και βγαίνουν και στην τηλεόραση.
Σας λέω, δεν βλέπω εγώ ειδήσεις, αλλά είδα χθες και τρελάθηκα. Και λέω, δεν γίνεται, αύριο θα κάνω εκπομπή μόνο για αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή. Ντροπή που καθόμαστε και τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Τίποτα δεν θα πληρώσουνε. Ποιος θα πάρουνε το σπίτι, το ΤΕΒΕ. Ας μην μιλήσω καλύτερα, Ας μην μιλήσω γιατί ήδη είμαι αρκετά συγχυσμένη με αυτό το θέμα. Γιατί δεν είναι το δικό μου θέμα. Είναι το θέμα όλων των συνανθρώπων μου. Εγώ πονάω και νοιάζομαι για όλο τον κόσμο που έρχονται και κλαίνε στο γραφείο μου και δεν έχω τη δύναμη να βοηθήσω τον κόσμο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Το μόνο που τους λέω είναι πάρε το τηλέφωνο ενός δικηγόρου, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, που δεν θα σε κλέψει, αλλά και δεν θα σε κοροϊδέψει και που θα προσπαθήσει να σε προστατεύσει με χίλιους τρόπους. Γιατί μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Μακάρι να είχα λεφτά και μακάρι να έδινα σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να είχα μια θέση και να μπορούσα να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου. Δεν έχω και μην νομίζετε, προσπαθούν από παντού να με εγκλωβίσουν. Μην φανταστείτε ότι δεν έχω εγώ πόλεμο. Έχω. Κι εγώ. Προσπαθούν και ψάχνουν να βρουν τη μια μου λέξη, να πω κάτι λάθος, για να το καταγγείλουν αμέσως. Γιατί δεν είναι έναν άνθρωπο που παλεύει για το καλό του κόσμου, για το καλό της Ελλάδας. Και τι θέλουνε, να με, αν είναι δυνατόν να με αφανίσουνε. Εγώ πάντως, όσο θα υπάρχω, θα λέω. Και θα λέω ότι πρέπει να έχετε δύναμη και πίστη και ότι πρέπει να είμαστε αγαπημένοι, να μην μαλώνουμε. Να είμαστε αγαπημένοι, να μην φθονεί ο ένας τον άλλον. Να είμαστε ενωμένοι, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα τέρατα που μας κυβερνάνε. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα χρέη. Ό,τι μπορώ να κάνω εγώ να βοηθήσω με τις γνωριμίες μου, πολύ ευχαρίστω σε συνεργασίες που έχω και εγώ ίδια, δηλαδή με όλη μου τη χαρά να σας δώσω τη δικιά μου τη δικηγόρο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το δικό μου το λογιστή, ό,τι μπορώ να, που ξέρω ότι θα βοηθηθείτε. Με πολύ χαρά να το κάνω. Από εκεί και πέρα οι δυνάμεις μου είναι μέχρι ενός σημείου. Αλλά εκεί που μπορώ να βοηθήσω σίγουρα είναι πού. Σε όλη αυτή την αρνητική ενέργεια που έχετε στη ζωή σας, αυτήν μπορώ να την πάρω, να τη ρουφήξω, να τη διώξω μακριά και να φέρω την ηρεμία αν μη τι άλλο στη ζωή σας και την επιτυχία στο επάγγελμά σας. Με τρόπους πρώτα απ' όλα με την προσευχή που λέγεται άνοιγμα και αλλαγή της τύχης. Έπειτα, να έρθείτε στο γραφείο μου ή να κάνουμε τηλεφωνική πρόβλεψη, είτε στο γραφείο μου, με ποιο τρόπο θα με πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο που βλέπετε, απλά, όμορφα, θα μου πείτε από ποια πόλη βρίσκεστε, σε ποια πόλη από ποια πόλη τηλεφωνείτε, το ονοματεπώνυμό σας και ή θα κλείσετε ραντεβού στο γραφείο μου αν είστε στη Θεσσαλονίκη ή θα κάνουμε τηλεφωνική πρόβλεψη με τον τρόπο που θα σας εξηγήσω. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτήν την προσευχή, το άνοιγμα και την αλλαγή της τύχης και φυλαχτό προστασίας να σας φυλάει από όλη αυτή την κακοτυχία, έχουμε τα λαδάκια μας. Είναι το λαδάκι προσέλκυσης χρημάτων και το λαδάκι το ερωτικό. Λαδάκι προσέλκυσης χρημάτων για να ανέβει λίγο η δουλειά μας. Και μαζί λιβάνι χρημάτων και πετράδι καλοτυχίας. Σας τα στέλνω μαζί με courier. Για να ανέβει η δουλειά μας ή για να βρουν η άνεργη δουλειά. Και όμως λειτουργεί. Σε όσους το πιστέψαν και το κάναν και το κάναν και την προσευχή, σε όλους λειτουργήσε. Στους μουντρούχους δεν λειτουργεί. Μην το πάρετε καλύτερα, αλλάξτε και κανάλι. Ερωτικό λαδάκι. Ακριβώς το ίδιο. Είτε είσαι μόνη σου και δεν μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο να μοιραστείς τη ζωή σου. Ή γιατί έχεις άνθρωπο αλλά είναι σαν να είσαι μόνη σου, δηλαδή έχει φύγει, έχει χαθεί το πάθος και ερωτική λίμπητο, είναι το ερωτικό λαδάκι. Και τα δύο λαδάκια κάνουν δύο δουλειές. Ή ανεβάζει τη δουλειά ή βρίσκει δουλειά ή έχει ερωτική προσέλκυση ή ανεβάζει το ερωτικό πάθος μεταξύ του ζευγαριού. Φυσικά στέλνω λιβάνι χρημάτων μαζί με το λαδάκι των χρημάτων και τυχερό πετράδι, όποιο λαδάκι και να διαλέξετε. Πολλοί κόσμος, περισσότεροι γενικά, τα παίρνουν και τα δυο λαδάκια, γιατί και η αγάπη χρειάζεται στη ζωή μας και τα χρήματα, δυστυχώς. Εξαρτώμαστε πια από αυτά. Μας έχουν κάνει έτσι να εξαρτώμαστε πια από αυτά. Είναι κρίμα, αλλά εγώ προσωπικά, σαν Βαλεντίνη, το θεωρώ κατάντια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και γι' αυτό και δεν θα πλουτίσω ποτέ και το ξέρω άλλωστε. Αλλά δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να είμαι υγιής και θέλω να έχω την αγάπη σας. Παίρνω μεγάλη ευλογία από την αγάπη σας. Παίρνω πολύ χαρά από την αγάπη σας. Συγκινούμε πολλές φορές με τις εκδηλώσεις αγάπης σας, με τα δώρα σας, με τα μηνύματά σας, στο Facebook, στα τηλέφωνα, παντού. Και με τις επισκέψεις στο γραφείο. Σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μου. Σας ευχαριστώ που ακούτε. Μη στεναχωριέστε.
όλα θα πάνε καλά. Ξέχασα να σας πω ότι έχω επιτέλους βγάλει στην κυκλοφορία το φυλαχτό αυτό, το οποίο το έφερα από το εξωτερικό, από το Μαρόκο. Είναι σε μπρελόκ και είναι φυλαχτό προστασίας για όλη την κακογλωσσιά και την αρνητική ενέργεια. Δεν είναι κάτι άλλο, είναι ξεχωριστό. Όπως τα λαδάκια, το παραγγέλνεις και σου το στέλνω. Και φυσικά, κλείνοντας θα σας πω για εσάς που βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στη δυτική πλευρά, επιτέλους κατάφερα και άνοιξα ένα μαγαζάκι, το οποίο είναι καφέ γλυκοπωλείο, ζαχαροπλαστείο, για το παιδί μου βασικά, για την κόρη μου που ήταν και αυτή άνεργη, με τον μπαμπά της προσπαθήσαμε και κάναμε κάτι όπου είμαι και εγώ κάθε μέρα εκεί και με χαρά, με πολύ χαρά μπορείτε και να έρθετε και να αγοράσετε και γλυκά για το σπίτι σας και να καθίσετε και εκεί να φάτε και να πούμε και τον καφέ μας και να πούμε και το κουτσοβολιά μας, γιατί όχι. Λοιπόν, ό,τι θέλετε από μένα, είτε για πρόβλεψη, είτε για ραντεβού στο γραφείο μου, είτε για λαδάκια, είτε για οτιδήποτε, το τηλέφωνο που βλέπετε είναι για σας, είναι επικοινωνίας. Αν δείτε ότι δεν απαντάω, προσπαθήστε μετά από μισή ώρα ξανά, θα απαντήσω. Σας αγαπάω πολύ, σας φιλώ γλυκά, ο Θεός να σας έχει καλά. Γεια σας.